Γεια σας, καλώς ήρθατε σε ένα νέο επεισόδιο του Πάξη. Είμαι η Ειρήνη και σήμερα σκέφτηκα να φτιάξουμε ένα συνοδευτικό φαγητό που ταιριάζει πάρα πολύ στα εορταστικά μας τραπέζια και δεν είναι άλλο από τις πατάτες au gratin με μπέικον. Οι πατάτες au gratin είναι μια στάνταρ συνταγή, εγώ όμως το εμπλουτίζω και με μπέικον γιατί του δίνει μια σπιρτάδα και μια ένταση στη γεύση που η πατάτα έχει μια φλάτη γεύση και του ταιριάζει πάρα πολύ. Παίρνω λοιπόν ένα κατσαρολάκι ή ένα τηγανάκι, το βάζω σε δυνατή φωτιά να σοτάρω το μπέικον το οποίο το έχω κόψει σε κομματάκια. Χαμηλώνω τη φωτιά και στην ίδια κατσαρόλα θα ρίξω να σοτάρω το κρεμμύδι μαζί με το σκόρδο, τα ανακατεύω λίγο, προσθέτω το βούτυρο και το αφήνω να λιώσει, ρίχνω και το αλεύρι, ανακατεύω καλά. Το αφήνω ένα λεπτάκι να καβουρδιστεί όλο το μείγμα και σιγά σιγά ρίχνω το γάλα το οποίο το έχω ζεστάνει πρώτα, ανακατεύοντας διαρκώς. Συνεχίζω με την κρέμα γάλακτος, ανακατεύοντας διαρκώς μέχρι να αρχίσει να σφίγγει η σάλτσα και να γίνεται πιο κρεμόδος, να κρατάει στη ράχη της κουτάλας. Η σάλτσα είναι έτοιμη, τη βγάζω από τη φωτιά και θα ρίξω μέσα τώρα λίγο τριμμένο τυρί, αλάτι, πιπέρι. Εγώ βάζω μαύρο πιπέρι, μπορούμε να βάλουμε και λευκό, αν δεν θέλουμε να αλλάξει χρώμα η σάλτσα. Και θα τρίψω και λίγο φρέσκο μοσχοκάριδο. Ανακατεύω καλά, να ενωθούν. Ήρθε η ώρα για τις πατάτες, τις καθαρίζω, τις κόβω σε λεπτές φέτες, τις σαλατοπιπερώνω και τις βάζω στο σκεύος. Παίρνω το σκεύος μου, το βουτυρώνω και ρίχνω λίγη από τη σάλτσα που έφτιαξα. Την απλώνω και απλώνω τις πατάτες, καλύπτοντας λίγο η μία την άλλη. Απλώνω λίγο το μπέικον που έφτιαξα προηγουμένως και καλύπτω με μία στρώση από τη σάλτσα. Επαναλαμβάνω όμοια, άλλη μία στρώση πατάτες, μπέικον και σάλτσα. Τελευταίο, ρίχνω το τριμμένο τυρί, το απλώνω από πάνω και λίγο φρέσκο θυμάρι. Και είναι έτοιμο για το φούρνο. Το βάζω στους 200 βαθμούς Κελσίου, στη μεσαία σχάρα στις αντιστάσεις και το προσέχω γιατί σε κάποιο σημείο θα χρειαστεί να το σκεπάσω προς το τέλος με αλμινόχαρτο. Το γκρατέν ψήθηκε, το έβγαλα από το φούρνο, το έχω αφήσει και 1/4 20 λεπτά να κρυώσει και είναι τώρα έτοιμο για να το σερβίρω. Πήρα μια μεγάλη μπουκιά για να δοκιμάσω. Τόσο νόστιμο, πραγματικά, επειδή είναι πολύ περιεκτικό φαγητό, η μερίδα δεν χρειάζεται να είναι μεγάλη,
Είναι πολύ ωραίο επίσης και σαν συνοδευτικό σε κάποιο κρέας μπορούμε να το προσφέρουμε. Το κρεμμυδάκι το νιώθεις μαζί με τη σάλτσα που έχει ενωθεί με την πατάτα. Πραγματικά ένα υπέροχο φαγητό. Όμως είναι συνοδευτικό, είναι πολύ περιεκτικό και γι' αυτό είναι ιδανικό να συνοδεύσουμε μαζί κάποιο κρέας. Ελπίζω να το φτιάξετε, είμαι σίγουρη ότι θα σας αρέσει. Θα αρέσει σε όλη την οικογένεια και σε μεγάλους και σε μικρούς. Ελπίζω να το φτιάξετε και να το απολαύσετε. Η συνταγή είναι γραμμένη αναλυτικά στο pax.gr. Αν σας άρεσε η συνταγή για το βίντεο, να μην ξεχνάτε να κάνετε like σε αυτό. Κάτω από το βίντεο να μου αφήνετε τα σχόλιά σας και φυσικά να το κοινοποιείτε, να το βλέπουν και οι φίλοι σας, να τα φτιάχνουν και αυτοί τις συνταγές μας. Μην ξεχνάτε επίσης να μας ακολουθείτε σε YouTube, Facebook και Instagram. Εμείς θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε να περνάτε καλά. Γεια σας!